Οι βροχές των τελευταίων ημερών, οι σεισμικές δονήσεις που δραστηριοποιήθηκαν πρόσφατα στην περιοχή, οι παρατεταμένες ταλαιπωρίες στο προβληματικό σημείο αλλά και η φυσική κόπωση είναι τα αίτια της πτώσης της γέφυρας στο σημείο της δεύτερης καμάρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Αυτό δήλωσε χθες τον ημερήσιο η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Ευγενία Κατοπούλου, η οποία ήρθε στην Κεφαλονιά προκειμένου να κάνει αυτοψία στο σημείο της κατάρρευσης. Η κυρία Κατοπούλου για τα πιθανά αίτια της πτώσης πρόσθεσε: «Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι η γέφυρα έχει υποστεί πολλές δυσμενείς κατασκευές, όπως βομβαρδισμό επαναλαμβανόμενες καψίματα από μέσα, περνάει δίκτυο ίδρυυσης, επαναλαμβανόμενες τσιμεντοστρώσεις, καταστάσεις που δεν ξέρουμε αν μπορούν να αντέξει. Εξάλλου, όπως φάνηκε από την πτώση του σημείου αυτού, από κάτω από την ασφαλτόστρωση ήταν όλο χώμα, πράγμα που δυσχεραίνει τη στατικότητά της. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα σωστά υλικά, η σωστή τεχνική». Η κυρία Κατοπούλου εξήγησε επίσης ότι η κατάρρευση της γέφυρας είναι ένας αρνητικός παράγοντας και μάλιστα λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οριστικά πια οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασής της από τον ανάδοχο εργολάβο Γιώτα Μαρούλη ΑΕ, οι οποίες έχουν καθυστερήσει σημαντικά για διαδικαστικούς λόγους τα απαραίτητα έγγραφα από την κτηματική υπηρεσία και τις λιμενικές αρχές Κεφαλονιάς, προκειμένου να εκδοθούν στη συνέχεια οι τελικές εγκρίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα πάντως με χθεσινές δεσμεύσεις του Υφυπουργού κ. Πέτρου Αλιβιζάτου, το αργότερο ως μεθαύριο Πέμπτη θα πρέπει όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί και να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών το OK στον εργολάβο να ξεκινήσει τις εργασίες, διευκρίνησε η κυρία Γατοπούλου. Την ολέθρια τακτική με τις τραβηκτικές του πρώην Δήμου Λιβαθούς από το Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων δημιούργησαν το χρέος των 3,1 εκατομμύριων ευρώ, ευλόγησαν ο κύριος Παρίσης, ο κύριος Κοτσιλίνης και ο κύριος Μιχαλάτος σε αγαστή συνεργασία, τονίζει ο τέος Δήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Βασίλης Ρουχωτάς σε χθεσινή ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι σε αυτό το κομμωδίλιο δημιουργήθηκε με την παρέμβαση του Πατερούλη, χωρίς όμως να διευκρινίζει ποιος είναι αυτός. Σοβάδες έπεσαν στο κτίριο του Γυμνασίου Λυκείου Σάμης από το χθεσινό σεισμό 3,6 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο κοντά στην περιοχή της Σάμης, πράγμα που ανάγκασε τους υπεύθυνους του σχολείου να σταματήσουν τα μαθήματα και να αποχωρήσουν οι μαθητές από τις αίθουσες για προληπτικούς λόγους. Αμέσως επιλήφθηκαν του προβλήματος ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης και ο Αντιδήμαρχος Σάμης κ. Σπύρος Κουνάδης, οι οποίοι και με ρίμνησαν να βρεθούν στο σχολικό συγκρότημα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών που διαβεβαίωσαν ότι δεν είναι τίποτα το σοβαρό. Τα μαθήματα σήμερα έγιναν κανονικά. Συνελήφθησαν προχθές το μεσημέρι στο Αργοστόλι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου μία 50χρονη Μεδαπή και μία 59χρονη υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας για απάτη. Οι δύο συλληφθήσεις εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου να έχουν θέση προσπόληση σε υπαίθριο πάγο, βιβλία, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ρούχα και διάφορα άλλα είδη. Η εκδήλωση αυτή έφερε το διακριτικό τίτλο «Παζάρι για το χαμόγελο του παιδιού και για τη UNICEF». Οι συλληφθήσεις διατείνονται ότι τα έσοδα προορίζονται για την ενίσχυση των συλλόγων αυτών. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθείς δεν διέθεταν σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή και ουδεμία σχέση είχαν με τους συλλόγους που ανέφεραν. Στην κατοχή τους ανεβρέθηκε το χρηματικό ποσό των 208 ευρώ, το οποίο προερχόταν από την πώληση των ειδών. Οι συλληφθήσεις θα οδηγηθούν στον κύριο Εισαγγελέα Πλημμυλιωτικών Κεφαλινίας. Με πρωτοβουλία του Προέδρου Κεφαλινιακής Εταιρείας Ελληνορωσικής Φιλίας, κ. Δημήτρη Ζαφυράτου, επισκέφθηκε το νησί μας κλιμάκιο διπλωματών της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που παρέστησε στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ελληνορωσικής Φιλίας στο νέο λιμενοβραχείο Αργοστολίου, το οποίο ανεγέρθη με χορηγία του κ. Ζαφυράτου και σκοπό έχει την τιμή των πεσόντων Ελλήνων και Ρώσων στους πολέμους ανεξαρτησίας.